Καλημέρα σας. Καλημέρα. SKG Diaries. Τρία για αυτή τη σεζόν. Δεν είναι τώρα τρία. Έχουμε έρθει με τον Βασίλη μας, τόσο συνεπείς φοιτητές. Φύγαμε το μάθημα και ήρθαμε να φάμε πρωινό. Η κατάσταση μας είναι τελείως έξαλλη, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Αλλά συμπάσχουμε σε όλο αυτό. Και τώρα θα φάμε και μες την κοψίδα. Τώρα σε λίγη ώρα περιμένω να βρω την Κατερίνα που έχω τη δω αρκετές μέρες. Θέλω επίσης σήμερα να πάω στο πλαίσιο, να πάρω κάτι τετράδια, στυλό. Επίσης στο σπίτι μου δεν έχω νερό, γενικά δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Βρήκα την Κατερίνα και τον Χρήστο και καθίσαμε μόλις από αλλού. Θα φάτε τελικά. Εντάξει, εγώ θα φάω. Δεύτερη φορά δεν ξέρω τι συμβαίνει, με ενώ τρώω αυτές τις μέρες. Πιτσιρίκια! I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found. Η εξήγηση για αυτή εδώ την εμφάνιση και την όλη ταχύτητα είναι ότι είχα ένα εργαστήριο. Τελείωσα μόλις 4 με 5 και τώρα επιτέλους θα πάω σπίτι, το οποίο πρέπει όπως και τίποτα να μαζευτεί, γιατί από χθες που έχω φτάσει από Τσεχία είναι κυριολεκτικά βομβαρδισμένο. Οπότε πρέπει σίγουρα να πάω να μαζέψω και school supplies for coming. Δεν είχα πάρει τετράδια και γραφική ύλη, βασικά δεν είχα πάρει τίποτα για το πανεπιστήμιο. Οπότε τα πήρα όλα σήμερα και αποφάσισα να κάνω δώρο στον εαυτό μου, οπότε θα σας δείξω και τι άλλο πήρα. Το ήθελα από τα Χριστούγεννα, σήμερα το είδα, δεν ήταν να το πάρω και λέω θα το πάρω. Θα σας πω αναλυτικότερα περισσότερα πράγματα όταν πάω στο σπίτι. Θα λέμε μετά λοιπόν. Από τη σχολή. Θα κάτσω να φάω και θέλω να σας κάνω ένα school supplies haul, γιατί πήρα κάποια πράγματα για το πανεπιστήμιο, όπως σας είπα και πριν, και έχω χάρη πάρα πολύ και θέλω να σας τα δείξω. Το πρόβλημα με το νερό επιλύθηκε. Μπορώ πλέον πολύ περήφανο να πω ότι έχω νερό και είμαι πολύ ικανοποιημένη και λιγότερο αγχωμένη για όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει σίγουρα να μαζέψω το σπίτι μου, γιατί είναι σαν ατομική βόμβα, επειδή έπρεπε να φύγω πάρα πολύ γρήγορα σήμερα το πρωί γιατί άργησα. Οπότε δεν έχω καν αδειά στη βαλίτσα μου. Σήμερα λοιπόν πρέπει να καθαρίσω και έχω και πάρα πολύ δουλειά γιατί αύριο παραδίδω βίντεο. Wish me luck! Καλημέρα! Η ώρα είναι 11 παρα 5, έχω μάθημα 2.30 με 5 σήμερα, αλλά χθες το βράδυ ήρθε η Ευαγγελία και θέλουμε να τη δούμε, οπότε θα πάμε για ένα καφεδάκι πριν τη σχολή. Μπορώ με τεράστια σιγουριά να σας πω ότι σήμερα η μέρα θα είναι αρκετά δύσκολη, γιατί πρέπει να παραδώσω ένα βίντεο που είναι μέρος ενός collaboration που ανεβαίνει τη Δευτέρα και σήμερα είναι το τελικό deadline. Έχω ξεκινήσει μοντάζ, μένει αρκετό ακόμα και επίσης πρέπει να τραβήξω, μια κόρνα, κάποια έξτρα κλιπάκια. Οπότε πιστεύω θα καθυστερήσω σήμερα να κινηθώ. Αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι να φύγω σε λίγο, αλλά έχω λίγο χρόνο να σας κάνω ένα haul με τα πράγματα που πήρα χθες. Αυτό που ακούγεται είναι το πλυντήριό μου επίσης. Πήγα στο πλαίσιο. Θα ξεκινήσω με τα βασικά και θα αφήσω το μεγάλο αυτό που σας έλεγα και σας έχω κάνει την τεράστια εισαγωγή για το τέλος. Αυτά τα υπογραμμιστικά πήρα, που είναι ουσιαστικά mini 6 παστέλ αποχρώσεις. Ξέρετε τι λατρεία έχω με τα παστέλ, μου αρέσουν πάρα πολύ. Στυλό. Πήρα αυτά τα δύο και αυτά τα δύο πάρα πολύ απλά. Αυτά εδώ που δεν είναι καν σχολικά, απλά είναι κάτι μαντιλάκια. Μια υπέροχη μπλε velvet κασετίνα. Velvet είναι ουσιαστικά και το outfit σήμερα. Και πήρα και δύο τετράδια. Ένα δίθεμο σε αυτό εδώ το υπέροχο παστέλ ροζ και ένα τρίθεμο με τα λουλούδια. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ μου αρέσει το ροζ. Και η άλλη αγορά που έκανα είναι αυτά εδώ τα ακουστικά, τα JBL, σε αυτό το τέλειο ροζ χρώμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τα συγκεκριμένα ακουστικά τα γλυκοκοίταζα από τα Χριστούγεννα. Και έλεγα μωρέ, άστα και θα τα δεις κάποια άλλη στιγμή. Και τα βλέπω χθες μπροστά μου και λέω it's your lucky day. Για τώρα αυτά, πρωτού κατέβω κέντρο θέλω να πάω στο φούρνο να πάρω ένα κουλούρι να φάω. Γιατί πεινάω. Και μετά θα πάω να βρω τα κορίτσια. Οπότε, τα λέμε μετά. We'll be right back.
μπροστά. Κοίτα πώς μοιάζουμε εδώ πέρα, κοίτα το λίγο. Ναι, όντως. Γεια σας. Μην ξέρετε εμένα. Τώρα θα μείνουμε εδώ ή θα φύγουμε ξανά. Δεν ξέρω. Εσύ είναι καθόλου στο φάσιο. Εγώ λέω ότι θα φύγουμε κάπου. Απλά μην μας ματιάξεις, άλλο ρε παιδιά. Δεν μας έχετε φάει. Πάμε στο πανεπιστήμιο, έχουμε μάθημα 2,5 με 5. Γιατί γελάς? Και προβλέπω να πάμε για άλλο καφέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ θέλω να προσέξω. Εντάξει. Μαμά το ακούς, είπα ότι θέλω να προσέξω. Θα κάτσω μέχρι τις 5 σήμερα. Αυτές ήταν που εγώ σήμερα δεν πήγα στο πρωί να μάθω. Εγώ δεν είχα μάθημα. Μαμά, άμα το βλέπεις αυτό, θα κάτσω μέχρι τις 5 στο μάθημα. Θα το παρακολουθήσω όλο. Φάτο. Εδώ πήγα 4 σου λέω. Μάθημα και πριν λίγο γύρισα σπίτι, η λέσχη ήταν μια αποτυχία γιατί δεν είχε ανοίξει. Άνοιγε στις 6 για το βραδινό, εμείς τελειώσαμε στις 4.30, οπότε είπαμε ότι αφού είναι κλειστή δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε. Πήγα στο σούπερ μάρκετ, θα φάω ένα σάντουιτς που πήρα από το Today. Θα κάνω λίγη δουλίτσα και θα κάτσω να μαγειρέψω για το βράδυ, γιατί τώρα πεινάω και έχω και δουλειά. Άλλαξα, έφτιαξα λίγο τσάι και θα κάτσω να συνεχίσω δουλίτσα, να κάνω το βίντεο το οποίο πρέπει να παραδώσω. Εν τέλει τα κλιπάκια θα τα γυρίσω είτε λίγο αργότερα είτε αύριο το πρωί. Θα έχω έτοιμο το υλικό και απλά αύριο θα προσθέσω αυτά τα κλιπάκια. Θεωρώ θα βγει πολύ πολύ καλό, τουλάχιστον το εύχομαι. Θα σας αφήσω όμως τώρα για να πω για δουλίτσα. Καθίσαμε μόλις σε παλού. Έχω το Γιάννη εδώ που δίνω κάποιες φωτογραφίες. Και λέμε μετά να πάμε street. Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say? Ήρθαμε στο street. Τι είναι, από πού το πήρες? Μοντέλο της Άιστρο. Ναι, κατάκ, μπορεί να είναι καιρά κατάκ. Άμα το βλέπει αυτό η Άιστρο, μπορεί να μου σφάγει. Is it the same? Είδες τι έκανε, μην πρέπει να το πάρουμε και το τρώω μόνο εγώ. Ωραία, θα φάμε και άλλα πράγματα. Και εσύ και άλλοι, το κρατάτε πολύ κάτω και είναι πιο ψηλός από εσάς. Αρχίσαμε. Δεν μπορώ να φέρω. Αρχίσαμε. Ωραία, θα περπατάς λίγο πιο πίσω. To my surprise that was her reply. Now we're vibing. It's been a while and such a ride, the stars align. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now it's together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now it's together, it's a different mode. Να δηλώσουμε κάτι θέλουμε. Ορίστε. Να δηλώσουμε κάτι θέλουμε. Παραδοσιακό γλυκάκι από Βουδαπέστη. Ναι. Σήμερα με ζάχαρη καραμελώνω και βάζω σοκολάτες. Μπορώ μέσα έξω. Ναι. Και αυτό, σπέσια. Χαμόλι. Παρότι έχουμε καιρό να τα πούμε σε αυτό το vlog, να το συνεχίσουμε. Καλημέρα σας, του Αγίου Δημητρίου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτριδες και σε όλες τις Δήμητρες. Έχει έρθει η μαμά, έχω ετοιμαστεί. Το πρωί είχα ένα meeting και θα πάμε για φαγητό λαδάδικα. Φτιάξα και τα μαλλιά μου, βάφτηκα, ντύθηκα. Τσαντούλα μένει να βάρω και είμαι έτοιμη. Σήμερα εντωμεταξύ έχει τρομερή μέρα, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Είναι επειδή έρθει η μαμά. Γι' αυτό. Έχουμε έρθει λαδάδικα και φαγητό. Έχει πάρα πολύ ήλιο. Πολύ καλύτερο πως τώρα. Έχει έρθει για το φαγητό μας. Θα φάμε. Φαίνεται τέλειο. Έχουμε καθίσει beer o'clock. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε μετά. Είμαστε λίγο πιο χαλαρά όσον αφορά το πρόγραμμα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχω πάρα πολύ δουλειά και το απόγευμα. Θα σας αφήσω τώρα να πάμε γιατί πεινάω. Και θα τα πούμε μετά. Τώρα κάνω
κάνουμε μια βόλτα. Έχει βάλει κρύο το μεταξύ σήμερα και δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Και έχω βάλει το φορεματάκι μου, το καλσονάκι μου, το λεπτό και παγώνω λιγουλάκι. Και θέλω να φάμε γλυκό. Κάτι σε τσούρος και έχει ένα μαγαζί στην Αριστοτέλους. Την κάνω την αμαρτία, να μην την κάνω. Γυρίσαμε μόλις στο σπίτι, πήραμε πίτσα από Domino's και τώρα θα φάμε. Μετά έχω δουλειά εγώ, οπότε θα κάτσουμε να τα πούμε λίγο. Όλη τη μέρα τα λέμε βασικά. Καλημέρα! Αυτό που ακούτε είναι το πλυντήριό μου πιθανότατα. Χθες έκανα δουλίτσα. Τελείωσα το vlog με την πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο και την προετοιμασία για την Τσεχία και ξεκίνησα το vlog της Τσεχίας. Έχω κάνει μαλλιά όπως μπορείτε να δείτε και τώρα θα κατέβουμε κέντρο. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για outfit of the day, το παλιτό μου είναι Sin, κολλιέ του Ίνινας, το μπλουζάκι μου Ζαφούλ νομίζω, τζιν, Sin, ζώνη, τέρανο και τα Converse μου, πάρα πολύ απλό. Το πρωί επίσης έβγαλα κάτι φωτογραφίες με τα κοσμήματα που φοράω σήμερα. Έχετε και εκπτωτικό κωδικό από την εταιρεία. Θα σας τον έχω κάπου εδώ στην οθόνη για να τον δείτε. Και θα σας δείξω και τα υπόλοιπα πραγματάκια που μου έστειλαν σε λίγο. Για τώρα αυτά, παίρνω τζαντούλα και φεύγουμε. Κάναμε μία βόλτα στα μαγαζιά. Έκανα την πιο πετυχημένη αγορά ever. Δεν θα σας τη δείξω τώρα, αλλά θα σας δώσω ένα hint ότι είναι Ζάρα. Και είναι από το τμήμα των παιδικών. Τώρα λέμε να πάμε σπίτι. Βγάλαμε και κάποιες φωτογραφίες για το Instagram. Αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να έχουμε καλό φως. Αυτό που βλέπετε εδώ πίσω είναι το βίντεο που ανεβάζω. Είναι με την πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο και την προετοιμασία για την Τσεχία που θα ανέβει την Δευτέρα. Και να σας δείξω αυτό που σας έλεγα, την αγορά που έκανα την υπέροχη και είμαι καταχαρούμενη. Πήρα από το Ζάρα αυτό εδώ το υπέρτατο, το μποτάκι, το καμιλό. Που μέσα έχει γούνα, δηλαδή είναι απίστευτα ζεστό. Γενικά έψαχνα να βρω ένα ποτάκι, έλεγα να πάρω αυτό το κρέμ που είναι πάρα πολύ στη μόδα και κυκλοφορεί παντού. Αλλά βλέπω αυτό στο Ζάρα, στο παιδικό τμήμα παρακαλώ πολύ. Και μου λέει, μάμα, γιατί αυτό το κοιμάζεις. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Και ήταν παιδιά τέλειο και πάρα πάρα πολύ ζεστό και βρήκα και ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο, ίδιο σε λαδί. Η βασική διαφορά ήταν απλά ότι το λαδί ήταν λίγο πιο ψηλό και δεν είχε γούνα, ήταν το κλασικό σχέδιο. Τώρα μπορώ να το πάρω τον επόμενο μήνα, δεν ξέρω, αλλά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ θα με βολέψει γιατί δεν είχα έτσι κάποιο πιο ανοιχτόχρωμο ποτάκι, ήταν και τα δύο ζευγάρια μου μαύρα. Οπότε αυτό είναι τέλειο πιστεύω. Επίσης θέλω να πιστεύω ότι τα κλιπάκια επαρκούν, γιατί το βλογάκι αυτό θα κλείσει κάπου εδώ. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Αυτό που θα κάνω εγώ τώρα είναι μοντάζ το βλογ της Τσεχίας. Και αυτά, ελπίζω να περάσετε καλά, να σας άρεσε. Θέλω πάρα πολύ να μου πείτε πώς ήταν η μέρα σας σήμερα, τη μέρα που το βλέπετε σε αυτό το βίντεο. Επίσης σήμερα ήρθε μια κοπέλα στο στίκο και μου που τη βλέπει τα βίντεό μου και ήμουν το κίνητρό της που πέρασε εδώ και χάρηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, χαίρομαι πάρα πολύ όταν έρχεστε και μου μιλάτε και τα λέμε και τα συζητάμε και ναι, έρχεστε να μου μιλάτε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτά έχω να σας πω. Να περάτε τέλεια και να προσέχετε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή. Πολλά πολλά φιλάκια. Γεια σας! Every show I